αδερφή μου, εισερχόμεθα εις τα δύσκολα και πρέπει να είμαι θα πάντοτε έτοιμη δια της χάριτος του Παναγάθου Θεού, δια πρεσβειών της Παναχράντου του Μητρός και του Αγίου Μεγαρομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, να ανταπεξέλθομεν στις δυσκολίες τις οποίες παρουσιάζει συνεχώς ο Αντίχριστος. Βέβαια, εάν εμείς δεν γνωρίζουμε, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εάν όμως γνωρίζουμε, δυνάμεθα να αγωνιστούμε και δια αυτών των λόγων πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερο σήμερα ορισμένα πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει ο κόσμος. Με τη βοήθεια του Θεού μας, ό,τι μπορούμε θα δώσουμε στα παιδιά Του με τη χάρη Του, διότι λέγει ο προφήτης Εζεκιήλ, εάν ο φύλαξ ειδώνται ρουφαίαν επερχομένη, ο φρουρός δηλαδή, ο οποίος φυλάτει είτε τα πρόβατα είτε τα παιδιά του Θεού, τα λογικά πρόβατα, είτε ένα στρατόπεδο όπου κοιμούνται οι στρατιώτες και εκείνος είναι φύλαξ, εάν λέγει αυτός ο φύλακας που βλέπει ένα μαχαίρι να έρχεται, δεν σαλπίσει, λέγει, δεν ομιλήσει, δεν φωνάξει, εάν δεν κρούσει τη σάλπιγγα, λέγει, και ο λαός δεν φυλαχθεί, η δε ροφέα ερθούσα καταλάβει τεινά εξ αυτών, εάν, λέγει, έρθει το μαχαίρι και φωνεύσει μερικούς από αυτούς τους οποίους έχει υπό την προστασία του ο φύλαξ, ο φρουρός, ούτως μεν κατελήφθη δια την ανομίαν αυτού. Αυτός, λέγει, δεν έχει πράξει τίποτε άλλο παρά μόνο μία ανομίαν, την οποία βέβαια θα πληρώσει. Πλην όμως, λέγει, το αίμα αυτού θέλω εκζητήσει εκ της χειρός του φύλακος. Όταν έρθει η στιγμή κατά την οποία θα κρίνω, λέγει, τον κόσμο, εγώ θα ζητήσω από το χέρι αυτού, από την ψυχή αυτού, την ενοχή δια την οποία ή το υπεύθυνος να φυλάξει τα πρόβατα μου, λέγει, να φυλάξει τα παιδιά μου, και εκείνος δεν το έπραξε. Γι' αυτό, αδερφοί μου, δεν μένει τίποτε εις εμάς τους αμαρτωλούς, τους οποίους μας έδαξε ο Θεός μας, να είμεθα φρουροί των λογικών προβάτων, να ομιλούμε τα λόγια του εις τα πρόβατά του, τα παιδιά του δηλαδή, δια τα οποία εσταυρώθη ο Θεός, είμεθα υποχρεωμένοι να λέγουμε την αλήθεια, και εκείνος ο οποίος θέλει να σωθεί θα σωθεί, εκείνος ο οποίος δεν θέλει να σωθεί δεν θα σωθεί. Θα κάνουμε λοιπόν εμείς το καθήκον μας και πέραν τούτου οι φοβούμενοι των Θεών θα προσέξουν ιδιαιτέρως και θα προλάβουν το κακό το οποίο έρχεται. Μην ξεχνάτε ότι αυτά τα σήμερα επικρατεί στην Ελλάδα μας ένα φοβερό θέμα, το οποίο αφορά στην ταυτότητά μας. Αυτή η ταυτότητα την οποία θέλουν να επιβάλλουν εις εμάς τους Έλληνες αυτή τη στιγμή, αυτοί που μας διοικούν, όπου πήγε να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο εγκαταλείφθη. Δηλαδή δεν έγινε προσπάθεια τώρα για μας εδώ, αλλά έγινε και σε άλλες χώρες τις οποίες θα αναφέρομαι. Πρώτα στην Γαλλία,
γίνεται μια προσπάθεια να εφαρμοστεί αυτή η λεγόμενη έξυπνη κάρτα. Αυτή η λεγόμενη κάρτα φακελώματος. Αυτή η κάρτα η οποία ονομάζεται ηλεκτρονική κάρτα. Δηλαδή έχει πολλές ονομασίες, αλλά κάθε μία έχει και το δικό της νόημα. Ενδεικτικό λέγει της διαβλητικότητος των ηλεκτρονικών αυτών καρτών ήταν το σκάνδαλο που συγκλώνησε. Κάνετε όσο σας είναι δυνατόν προσοχή, ησυχία, δια να μπουν μέσα μας τα λόγια αυτά, διότι είναι και το κλειδί της σωτηρίας μας. Μην νομίσουμε ότι είναι αστεία τούτα τα οποία γίνονται σήμερα. Από αυτό εξαρτάται και η σωτηρία μας, δηλαδή θα μπούμε στον Παράδεισο ή δεν θα μπούμε. Εάν πάρουμε αυτή την κάρτα, χάσαμε τον Παράδεισο. Εάν θέλουμε να χάσουμε τον Χριστό μας, είναι δικαίωμά μας. Όποιος θέλει, ας το χάσει. Δεν είναι αστεία δηλαδή. Αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται δεν είναι αυτών των ανθρώπων. Είναι του Αντιχρίστου που μπαίνει μέσα τους και τους οδηγεί και τους λέει θα κάνεις έτσι, θα κάνεις έτσι, θα κάνεις έτσι. Είναι το σχέδιο του λεγόμενου μεγάλου αδελφού. Να μην αιτιόμεθα αυτούς τους αιτιόμεθα, διότι ακούνε στον Αντίχριστο. Πλην εμείς πρέπει να γνωρίζουμε ότι πίσω από αυτούς υπάρχει αυτός ο αντί του Χριστού ερχόμενος, ο οποίος θα ταλανίσει την ανθρωπότητα, θα την φέρει σε τέτοιο σημείο που οι περισσότεροι λέγει των ανθρώπων θα υποκύψουν. Όσοι δε δεν θα υποκύψουν θα υποστούν φρικτά μαρτύρια. Σας τα έλεγα πριν 15-20 χρόνια αυτά. Και σας τα έλεγα τότε και ο κόσμος έλεγε ο πατήρ Σάββας παίρνει φόβους. Να όμως που ήρθανε αυτή τη στιγμή. Δεν ήταν φόβος. Αυτές οι ηλεκτρονικές κάρτες ήταν το σκάνδαλο που συγκλώνησε τον περασμένο Μάρτιο την Γαλλία. Ήθελαν οι Γάλλοι εκεί να δώσουν αυτήν την κάρτα. Πλην όμως ολόκληρος λέγει η Γαλλία εσυγκλονίστηκε. Όπως αυτή τη στιγμή είναι η Ελλάδα. Κάποιοι πειρατές δημοσιοποίησαν στο ίντερνετ 2 κωδικούς αριθμούς με τους οποίους κάποιος θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα και έτσι να οικειοποιηθεί χρήματα από το τραπεζικό λογαριασμό ή ουδήποτε. Σας είπα και άλλοτε, έχετε ένα βιβλιαράκι στην τράπεζα, σας αρκεί. Μην πάρετε στο χέρι σας κάρτα. Σας το είπα και άλλοτε. Θα πάτε καμιά φορά εκεί και θα ζητάτε χρήματα και θα σου πούν, τα έπιασες τα χρήματα. Μα δεν τα πήρα. Τα επήρες. Ορίστε εδώ. Κάποιος άλλος βρήκε τον αριθμό σου και πήγε και τα έπιασε. Γι' αυτό μην παίρνετε κάρτες στα χέρια σας. Αρκεί το βιβλιαράκι το οποίο κρατείς. Τι θέλεις άλλο. Τότε σε συνέντευξη λέγει διευθυντής του συνδέσμου που εκπροσωπεί τις ηλεκτρονικές κάρτες εδήλωσε θεωρητικά η τεχνολογία των καρτών θα μπορεί να αλλάζει κάθε 6 μήνες περίπου. Κάθε 6 μήνες θα γίνεται αλλαγή της κάρτας αυτής, διότι τόσος είναι ο χρόνος τον οποίο χρειάζονται οι ηλεκτρονικοί πειρατές. Αυτοί οι οποίοι ασχολούνται για να μπουν μέσα σε αυτά τα συστήματα κάνουν τούτο το χρονικό διάστημα, 6 μήνες, διότι δεν είναι εύκολο πράγμα. Οπότε αναγκάζεσαι εσύ ή να συνεχίσεις με την κάρτα αυτή ή να σου πάρουν τον αριθμό και να σε καταστρέψουν. Αυτοί λέγει οι ηλεκτρονικοί πειρατές διασπούν, δηλαδή δεν αφήνουν στην πραγματικότητα το μηχάνημα να εργαστεί και φέρουν εις δυσκολία τους πελάτες μιας τραπέζης.
Έτσι, η οποιαδήποτε κακόβουλη πρόσβαση στα στοιχεία της κάρτας μπορεί να οδηγήσει σε διαπόμπευση ανθρώπων, διαρροή μητρών υγείας. Αυτό θα μιλήσουμε περισσότερο, για να δούμε τι κάνει αυτός ο λεγόμενος πλανητάρχης. Από αυτό το κεφάλι βγήκε η κάρτα υγείας. Κάρτα υγείας που προσπαθούν τώρα να την βάλουν εις τους Έλληνες. Αυτό είναι το τελικό. Δεν υπάρχει άλλο. Κάρτα υγείας σημαίνει θάνατος. Ατασταλίες, παρατυπίες, διαγραφή οφειλών κτλ. Η Γαλλία το λοιπόν δεν ελέγχθηκε την κάρτα αυτήν την οποία θέλουν να μας δώσουν εμάς. Πηγαίνουμε στην Αυστραλία. Ούτε η Αυστραλία το εδέχθη. Το 1986 η κυβέρνηση πρότεινε νομοσχέδιο για εισαγωγή εθνικής ταυτότητος με σκοπό να συνδέσει σε μία μόνο κάρτα διαφόρους τομείς των κυβερνητικών εμπειριών, δηλαδή της εργασίας την οποία έκαναν οι κυβερνητικοί, αυτοί οι οποίοι κρατούν ένα έθνος, εργάζονται στην κυβέρνηση. Η πρόταση προκάλεσε σφοδρή πολιτική διαμάχη, αυτό το οποίο γίνεται σε εμάς αυτή τη στιγμή. Δεν ακούμε τίποτε άλλο, ή μόνο μια συζήτηση, ναι, όχι, καλή, δεν είναι, είναι καλή, δεν είναι καλή κτλ. Μας έχουν πρίξει. Δεν ακούμε τίποτε άλλο, μόνο εκείνες τις ανοησίες του ενός, τις προτάσεις του άλλου και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος. Πολλοί βουλευτές εγκατέλειψαν το κόμμα τους, σημειώθηκαν μαζικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, αυτό το οποίο θα κάνουμε εμείς στις 14 του μηνός στη Θεσσαλονίκη και την 21 του μηνός στην Αθήνα. Και θα προσέξουμε, όλοι πρέπει να συγκλονιστεί η Αθήνα. Μην νομίζουμε ότι αν αδιαφορήσουμε ότι είναι καλό. Πρέπει ολόκληρος η Αθήνα να συγκλονιστεί πραγματικά, να ταράξει. Διότι αλλιώτικα θα μας δώσουν αυτή την κάρτα. Θα τη δώσουν οπωσδήποτε ο Αντίχριστος, αυτό λέγει, ότι θα τη δώσει και εφόσον ο Πανάγαθος Θεός θα επιτρέψει, θα την πάρουμε. Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και τελικά το σχέδιο εγκαταλείφθηκε ένα χρόνο αργότερα. Ύστερα από ένα χρόνο λέγει, ματέωσαν, δεν έδωσαν την κάρτα αυτήν. Πηγαίνουμε στη Νέα Ζηλανδία τώρα. Το 1991 η κυβέρνηση σχεδίασε την ανάπτυξη μιας κάρτας που να αφορά στους τομείς κοινωνικής ευημερίας και υγείας. Πάλι να το βρίσκουμε την υγεία. Υπό την ονομασία Κοινωνική Τράπεζα, στην ταυτότητα θα μπορούσαν να καταγράφονται όλες οι οικονομικές συνδιαλλαγές. Οι οικονομικές συνδιαλλαγές τι σημαίνει? Αυτή τη στιγμή πηγαίνω σε ένα μεγάλο μαγαζί από αυτά τα οποία ονομάζουν μεγάλα μαγαζιά. Εγώ δεν θέλω να αναφέρω ξένες λέξεις. Ξένες λέξεις δεν πάνε. Η Ελλάδα μας έχει τόσες λέξεις, οι οποίες είναι αρκετές. Δεν είναι αν λέγουμε τις λέξεις των Άγγλων και των Αμερικάνων. Αν γνωρίζουμε μια γλώσσα, καλά είναι. Αλλά όχι και να την βάζουμε πάνω στις πινακίδες. Όπου περπατήσουμε μέσα στην Αθήνα, βλέπουμε άλλα γράμματα, ξένα γράμματα. Ελληνικά δεν βλέπουμε. Εάν πάσεις στην Ευρώπη, ούτε μία λέξη ελληνική δεν βρίσκεις. Εάν πάσεις στη Γερμανία, επί παραδείγματι, όλα είναι γερμανικά. Αν πάσεις στην Γαλλία, όλα είναι γαλλικά. Εμείς ερχόμεθα στην Ελλάδα, όλα είναι ξένα και ελληνικά δεν υπάρχουν τίποτε. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία ονομάζεται ραγιαδισμός. Δούλη. Σκύβουμε το κεφάλι. Μα ο Έλληνας δεν σκύβει το κεφάλι. Γεωγραφικές μετακινήσεις κατόχων, οτιδήποτε, όπου πάεις, όπου περπατήσεις, αυτή η κάρτα σου λέγει ότι έφτασες στον τάδε τόπο, αγόρασες το τάδε πράγμα, το γράφει πάνω. Ό,τι έχεις κάνει, το γράφει αυτή η κάρτα. Έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες όμως, το σχέδιο εγκαταλείφθηκε και στη Νέα Ζηλανδία κατά την ίδια χρονιά. Τον ίδιο χρόνο που εμφανίστηκε, εγκαταλείφθηκε. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά την έντονη ανησυχία για θέματα φοροδιαφυγής, ό,τι λένε σε εμάς,
θα πιάσουμε τους φοροφυγάδες, θα πιάσουμε τους διαρρήκτες, θα πιάσουμε τους φωνιάδες, θα πιάσουμε τους κλέφτες, θα πιάσουμε αυτά, θα πιάσουμε τα άλλα. Δεν έκλεισαν τα σύνορα για να μην μπαίνουν μέσα αυτοί. Ως τώρα η Ελλάδα δεν γνώριζε τίποτε. Αυτή τη στιγμή άνοιξε τα σύνορα στην Βουλγαρία, 10 χιλιόμετρα δικά μας και 10 χιλιόμετρα των Βουλγάρων, είσοδος μέσα στην Ελλάδα χωρίς να ελέγχεται κανείς. Και από εκεί μπαίνουν όλα τα ναρκωτικά και μπαίνουν και έρχονται μέσα στην Ελλάδα. Όλα τα όπλα και έρχονται μέσα στην Ελλάδα. Και το φοβερό, το φοβερότερο πάντων, είναι ότι οι Βούλγαροι έκαναν ολοκλήρους πολέμους για να μπουν στο Αιγαίο. Εκείνοι οι οποίοι έζησαν και περπατούν τώρα στους δρόμους είναι τόσο αδύνατοι πλέον, αλλά αυτοί έκρυβαν μέσα τους στην Ελλάδα. Και τους βλέπετε και περπατούν και λέγει «Μακεδονομάχος». Το λέμε και σηκώνεται η τρίχα μας. Αυτοί εφύλαξαν τη Μακεδονία. Και τώρα ερχόμαστε και ανοίξανε τα σύνορα για να μπαίνουν μέσα οι Βούλγαροι και αύριο τι θα κάνουν. Θα αρπάξουν αυτά τα 20 χιλιόμετρα την είσοδο και θα κατέβουν στο Αιγαίο. Και όταν πάνε να τους κόψουν αυτοί οι εξυπνάκηδες οι οποίοι κυβερνούν, θα τους πούν να το συζητήσουμε. Όπως κάνουν οι Τούρκοι, όπως κάνουν οι Σκοπιανοί, να το συζητήσουμε. Τι να συζητήσεις, μέσα στο σπίτι μου έφυγε να συζητήσεις. Αυτά θα έχουμε. Δυστυχώς αυτά γίνονται. Και αυτά θα επακολουθήσουν. Παράνομες λέγει μεταναστεύσεις, να τις ελέγχουμε λέγει, με την κάρτα αυτήν. Διαδοχικές κυβερνήσεις αρνήθηκαν να προτείνουν ένα τέτοιο σύστημα εθνικής ταυτότητας με τελευταία την κυβέρνηση Κλίντον. Αυτό το όνομα, το σατανικό όνομα. Αυτό είναι του διαβόλου όνομα. Αδερφοί μου, αυτός ο Κλίντον είναι αυτός ο οποίος σοφίζεται όλα όσα θα υποστούμε. Όσα θα υποστούμε βγαίνουν από αυτό το κεφάλι αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή είναι πρόδρομος του Αντιχρίστου. Να σκεφτείτε ότι πήγαν και του έδωσαν παράσημον για την ειρήνη στην Ιουγκοσλαβία λέγει. Την ειρήνη που έκαναν εκεί. Η ειρήνη. 700 επιδρομές αεροπλάνων την ημέρα και του έδωσαν παράσημον ειρήνης. Ξέρετε τι θα πει αυτό. Και ερχόμεθα τώρα να δούμε την ηλεκτρονική αυτή ταυτότητα. Βέβαια το κήρυγμα είναι λίγη ώρα, τα θέματα είναι πολλά, αλλά τουλάχιστον ό,τι προφθάσουμε. Αυτή η ταυτότητα πρώτο επάνω διαθέτει ένα μικροτσίπ, το οποίο δεν το βλέπουν τα μάτια μας, είναι αόρατο. Έχει τρεις τύπους μνήμης, δηλαδή μνήμη είναι κάτι το οποίο φυλάται μέσα του άνθρωπος ό,τι ακούσει και ό,τι διδαχθεί. Αυτή η κάρτα έχει τρεις μνήμες μέσα, αόρατες, δεν τις βλέπει κανείς. Έχει όμως και κρυφές ζώνες που δεν είναι προσβάσιμες στον κάτοχο και γεννούν φόβους για φακέλωμα. Δεν είναι φόβοι, είναι πραγματικότητες. Διότι πάνω σε αυτές τις προσβάσεις και στις κρυφές ζώνες οι τρεις μνήμες είναι κάπως φανερές, αλλά αόρατες παντελώς είναι οι κρυφές ζώνες που έχει. Με ένα φορητό ηλεκτρονικό φάκελο καταγράφει ολόκληρες τις συναλλαγές του κατόχου του κατόχου ο οποίος κρατεί αυτήν την κάρτα με δημόσιες και άλλες υπηρεσίες. Δηλαδή δεν φτάνει ότι θα πας στα κυβερνητικά γραφεία να κάνεις μια συνδιαλλαγή, αλλά και οπουδήποτε αλλού και αν πάεις υπάρχουν τα μηχανήματα τα οποία έδωσαν τώρα αυτή τη στιγμή και θα σου πάρει αυτή την κάρτα και θα σου γράψει πάνω λεπτομερώς ό,τι γίνεται. Είναι εφοδιασμένες αυτές οι νέες έξυπνες κάρτες
που από τα περισσότερα κράτη του εξωτερικού επιχειρήθηκε να αντικαταστήσουν άλλες ταυτότητες. Τις ταυτότητες δηλαδή που είχε ο κόσμος, είπαν να το εσπάρουν αυτοί και να δώσουν αυτές τις νέες ταυτότητες, να αλλάξουν τις ταυτότητες. Τούτο το οποίο μου κάνω σε εμάς. Οι ταυτότητες ηλεκτρονικής μορφής αποτελούν τον πλέον σύγχρονων προηγμένων τύπων ηλεκτρονικής κάρτας. Αυτές που θέλουν να μας δώσουν είναι, λέγει, ο τελευταίος τύπος εξελίξεως των ηλεκτρονικών μέσων. Δεν διαθέτουν την πεπαλαιωμένη εκείνη τεχνολογικά μαγνητική λωρίδα, εκείνη τη μαύρη λωρίδα, δεν την έχουν, που βρίσκεται στα πιστωτικά κάρτας. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, όταν πάει στην τράπεζα και πάρεις αυτή την κάρτα, δεν υπάρχει πάνω σε αυτές που θα μας δώσουν, που λέγουν να τις δώσουν, μακάρι να μην τις δώσουν ποτέ. Αυτές τις κάρτες αυτή τη στιγμή δεν θα έβρωμε πάνω τη μαύρη λωρίδα, αλλά υπάρχουν άλλες τις οποίες είπαμε προηγουμένως. Οι παλαιές κάρτες απλώς αποθήκευαν έναν ορισμένο όγκο πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή, πληροφορίες που παρέμεναν οι ίδιες έπειτα από κάθε χρήση. Δηλαδή, ό,τι έγραφαν εκεί, αυτά ήταν. Πλην όμως σε αυτή τη νέα ταυτότητα, την αλλάζουν αυτοί. Με ένα κουμπί, μόλις πατήσει, αλλάζει όλο το κείμενο και γράφει άλλο το οποίο θέλει ο ίδιος. Το περιεχόμενο των παλαιών καρτών ή το στατικό, δηλαδή, δεν άλλαζε. Φορτιζόταν όμως η κάρτα και είχε σταθερή ποσότητα πληροφοριών. Παραπάνω δεν χωρούσε. Σε ένα σημείο σταματούσε. Οι νέες ηλεκτρονικές κάρτες απέχουν από τις πρώτες αυτές, όσον λέγει η Ανατολή από τη Δύση. Μπορεί να σκεφτείτε ότι εκείνες που είχαμε προηγουμένως ήταν σοβαρά θέματα για την ατομική μας ασφάλεια. Τούτες, λέγει, που έρχονται τώρα, λέγει, έχουν τόση μεγάλη διαφορά, όπως η Ανατολή από τη Δύση. Βάζει κάτι εκεί για να πει στον κόσμο να καταλάβει ότι τούτες οι νέες ταυτότητες δεν είναι αστεία πράγματα. Ο ισχυρός μικροεπεξεργαστής που είναι ενσωματωμένος και ολόκληρο το λειτουργικό του σύστημα τις καθιστά ικανές, έχουν δηλαδή την ικανότητα, έχουν την δυνατότητα αυτές οι κάρτες που θα πάρουμε, που θέλουν να μας δώσουν, και λέγω θα τις πάρετε διά της βίας, θα μας τις δώσουν διά της βίας, παρακαλώ. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο με τρομάζει και λέγω τι θα γίνει σε αυτόν τον κόσμο. Ο κόσμος όταν πάει με ύπουλον τρόπο κάπως μπορεί να τον απατήσει, να τον ξεγελάσει. Εάν πάνε όμως ευθέως, ο Έλληνας έχει και τούτο μέσα του. Εάν τον βιάσεις μπορεί να γίνει μακελιό, αλλά δεν υποκύπτει. Εάν πάνε αυτοί να εκβιάσουν τον κόσμο, τότε πρέπει να φανταστούμε τι μπορεί να γίνει. Αυτές οι κάρτες έχουν την ικανότητα να αντιδρούν στα εξωτερικά γεγονότα. Αντιδρά σημαίνει ότι ενεργοποιείται. Δεν μένει ανίκανο, δεν μένει αναπάντητο, δεν μένει νεκρό. Αντιδρά. Και αυτές έχουν τη δυνατότητα, λέγει, μόλις πλησιάσουν κάτι, να δείξουν ότι εργάζονται. Αντιδρά στα εξωτερικά γεγονότα, συναλλαγές του ανθρώπου με το κράτος και με άλλες υπηρεσίες. Δεύτερο σημείο. Αποφασίζουν
για το πού θα αποθηκεύσουν τα δεδομένα της μνήμης τους. Δηλαδή είναι ολόκληρο κομπιούτερ, ολόκληρο μηχάνημα είναι αυτό το χαρτάκι που δίδει. Και εμείς νομίζουμε ότι και τι είναι ένα χαρτάκι, λέγει. Αν γράφει και αν δεν γράφει, τι με νοιάζει, λέει. Είναι ικανές να επιλέξουν υπό ποιες περιστάσεις θα μεταβιβάσουν τα δεδομένα σε συσκευές αναγνώσεως. Δηλαδή, πάνω σε αυτή την κάρτα αμέσως ενεργοποιείται και σου λέγει θα διαβαστεί από αυτό το μέσο τα ό,τι είναι γραμμένα πάνω. Η έξυπνη ηλεκτρονική κάρτα είναι ένα ζωντανό και με πολλούς δρόμους σύνδεσμος μεταξύ του κατόχου και οιουδήποτε δημοσίου ή άλλου οργανισμού θελήσει να απορροφήσει ή να εισαγάγει στοιχεία στη μνήμη της. Βέβαια μέσω μηχανών αναγνώσεως, οι οποίες θα αποτελούν προαπαιτούμενον της συναλλαγής και εμπολής, βεβαίως θα τη διευκολύνουν. Δηλαδή η κάρτα αυτή θα διαβάζεται αφού θα υπάρχουν τα ορισμένα μηχανήματα τα οποία θα διαβάζουν ό,τι έχει πάνω αυτή η κάρτα. Αυτή η έξυπνη κάρτα, ηλεκτρονική κάρτα, μπορεί να περιέχει 3 τύπους μνήμης με διακριτικές λειτουργίες. Αρκετές από αυτές δεν είναι πάντα προσβάσιμες εις τον κάτοχο. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται άμα τη κατασκευή της κάρτας. Μόλις την κάνει την κάρτα αυτή, γράφει ήδη πάνω ποιος είσαι, πότε γεννήθηκες, πότε βαφτίστηκες, πότε μεγάλωσες, τι δουλειά κάνεις, πόσες φορές αρρώστησες, πόσες φορές έπιασε ο πονοκέφαλος και ούτω καθεξής. Να σκεφτείτε τώρα πού είσαι ερχόμεθα. Μόλις κάνει την κάρτα αυτή, υπάρχει το πρώτο τούτο, το οποίο ονομάζεται ρομ. Ρο, όμικρο, μη. Είναι μνήμη της οποίας το περιεχόμενο μπορεί να μεταβληθεί και περιέχει το λειτουργικό σύστημα της κάρτας. Όλα πάνε σε αυτό το καρτάκι τώρα, το οποίο θέλουν να μας δώσουν. Μετά από αυτά, η τελευταία μνήμη υποδιαιρείται σε άλλες 3 μικρότερες ζώνες. Ποιος τα ξέρει αυτά, αδερφοί μου? Μήπως τα είπανε στις συζητήσεις αυτές που γίνονται? Να ακούσει ο κόσμος και να πει, μα τι μας δίδουν, τι είναι αυτό το οποίο μας δίδουν? Αυτό είναι ολόκληρη βιβλιοθήκη. Δεν ομιλούν, δεν λένε αυτά τα σοβαρά, δεν τα λένε στον κόσμο και ο κόσμος δεν γνωρίζει τίποτε. Η ανοιχτή αυτή ζώνη περιέχονται όλα τα δεδομένα που μπορεί ο άνθρωπος να έχει στην κατοχή του. Τη διεύθυνσή του, τον τόπο που εργάζεται, τη δουλειά κάνει, που πηγαίνει, που έρχεται, πότε πάει στο σπίτι του, πότε φεύγει από το σπίτι του και ούτω καθεξής. Υπάρχει και μία άλλη ζώνη, λέγει, η οποία είναι ζώνη εργασίας ή πρόσβαση στην οποία ελέγχεται από τον μικροεπεξεργαστή και μπορεί να περιέχει κάθε είδους προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον κάτοχο της κάρτας. Οικονομικές συναλλαγές, στοιχεία υγείας, ποινικού μητρώου, γενετικής πληροφορίας, λεπτομέρειες για συναλλαγές με διάφορες υπηρεσίες, όπως επίσης φοβούνται οι πολέμοι της, ακόμη και τα στοιχεία ιδεολογικών ή άλλων προτιμήσεων. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή έχεις μια ιδεολογία μέσα σου, είσαι ένας κομμουνιστής, είσαι ένας Γιαχωβάς, είσαι ένας Προτεστάντης, είσαι ένας Ορθόδοξος, είσαι ένας ο οποίος τέλος πάντων το ξέρεις εσύ μονάχος σου, αυτά όλα τα γράφουν μέσα σε αυτή την κάρτα.
η κρυμμένη αυτή ζώνη, η οποία είναι εμπιστευτικά ελεγχομένη από μια σειρά οδηγιών ασφαλείας που περιέχονται στο μικρό επεξεργαστή και δεν είναι προσβάσιμες στον κάτοχό της. Δηλαδή αυτός που την έχει δεν θα γνωρίζει και θα γνωρίζουν οι άλλοι. Το συνολικό μέγεθος της νεκρής προγραμματιζομένης μνήμης του μικροεπεξεργαστή στη συγκεκριμένη ταυτότητα θα ισοδυναμεί με 16.000 χαρακτήρες. Προσέξαμε τι πάνε να μας δώσουνε. Προσέξαμε τι έχει κάνει ο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος, η ονομασία του είναι μία παγκοσμιοποίησης. Παγκοσμιοποίησης σημαίνει Αντίχριστος. Εάν δεν γίνει αυτή η παγκοσμιοποίηση, δηλαδή αν δεν ενωθεί ο κόσμος και αν δεν ελέγχεται με έναν τρόπο που σκέφτεται ο διάολος, δεν μπορεί να έρθει ο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος θα έρθει όταν όλος ο κόσμος γίνει ένα μάτσο. Τότε θα έρθει. Δι' αυτό αγωνίζονται, δι' αυτό προσπαθούν, δι' αυτό δεν κοιμούνται, δι' αυτό αγωνίζονται. Για να κάνουν τον κόσμο όλων ένα. Παγκοσμιοποίησης, ίσον Αντίχριστος. Η μνήμη αυτή, η οποία έχει 16.000 χαρακτήρες, που μπορεί να χωρέσει πάνω, είναι μάλιστα επεκτάσιμη, καθιστώντας την κάρτα ένα πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, στάνταρ έχει 16.000 χαρακτήρες. Μπορεί να πάει 116.000 χαρακτήρες. Έχει τέτοιαν ελαστικότητα, έχει τέτοιαν δημιουργία από εκείνον ο οποίος την εφεύρε, που μπορεί να γράφει πάνω συγκλονιστικά πράγματα και να μην σταματά. Η λειτουργία αυτού του μικροκυκλώματος είναι σχηματικά τριών ειδών. Εγγραφή δεδομένων στη μνήμη, πρώτο. Δεύτερο, μεταβίβαση με διαφόρους τρόπους σε τερματικά ή συσκευές αναγνώσεως. Τρίτον, επεξεργασία δεδομένων από υπολογιστάς που αναγνώσκουν τη μνήμη. Οι αφανείς ζώνες πληροφοριών δια των κάτοχων δημιουργούν την τεχνική δυνατότητα εγγραφής στοιχείων και πληροφοριών για τις οποίες ο κάτοχός της δεν γνωρίζει τίποτε. Ως εδώ, αδερφοί μου, είναι οι πληροφορίες οι οποίες πρέπει να τις γνωρίζουμε. Τι πάμε να κάνουμε, δηλαδή αύριο θα βγούμε να κάνουμε μια διαδήλωση, αλλά να ξέρεις γιατί κάνεις τη διαδήλωση αυτή. Η διαδήλωση αυτή έχει βασικούς σκοπούς, όχι στο ηλεκτρονικό φακέλωμα, θα πάμε να κάνουμε μια διαδήλωση. Δηλαδή θα σηκώσουμε το ανάστημά μας και θα πούμε ότι κύριοι δεν μπορείτε να μας κάνετε ό,τι θέλετε, διότι εμείς αποτελούμε το κράτος αυτόν που εσείς διοικείτε, που κυβερνάτε, που σας εδώσαμε την ψήφο μας. Έρχονται τώρα πολλοί και λέει, αν ήξερα, λέει, πως θα έκανε αυτό, δεν θα τον ψήφισε. Τώρα είναι αργά. Τώρα δεν μπορεί να ταράξει με τίποτε. Εκείνος φωνάζει και λέει, με ψήφισε ο λαός. Δεν το είπε όμως προηγουμένως ότι θα δώσω κάρτα. Αν το έλεγε προηγουμένως, δεν θα ψηφιζόταν. Διότι οι Έλληνες ξέρουν τι κάνουν. Τους έλεγε μόνο θα μπούμε στην ΟΝΕ. Χρήματα δεν θέλετε? Χρήματα να σας δώσουμε. Χρήματα όσα θέλετε. Όσα θέλετε. Ναι, πάρτε χρήμα και κλείστε το στόμα. Πάρτε χρήμα και κλείστε το στόμα. Να μπούμε στην ΟΝΕ. Τίποτε άλλο. Στην ΟΝΕ. Και έβαλαν και έναν όνο με μια κεφαλή του. Να μην πω τίποτα άλλο. ΟΝΕ έβαλαν όνον. Όνο με την κεφαλή του. Ως εδώ. Όχι στο ηλεκτρονικό φακέλωμα. Δεύτερον, όχι στις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Όχι. Και όχι στην διαγραφή του θρησκεύματος. Εδώ στο θρησκεύμα να πούμε μόνο λίγα λόγια.
Αδερφοί μου, μόλις αναστήθηκε ο Χριστός μας και έφτασε στην ημέρα της Πεντηκοστής και έδωκε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ημέρα της Πεντηκοστής ονομάζεται και γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Δηλαδή την ημέρα εκείνη εγεννήθηκε η Εκκλησία την οποία εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή. Εκκλησία όμως, να ξέρετε ότι δεν είναι οι πέτρες, οι κολόνες. Εκκλησία σημαίνει ο κόσμος ο οποίος απαρτίζει ένα σώμα το οποίο πιστεύει κάπου. Εμείς δηλαδή οι χριστιανοί αποτελούμε την Εκκλησία του Χριστού. Τούτο είναι το ίδρυμα του Χριστού, το καθαγιασμένο ίδρυμα του Χριστού, το σπίτι του Χριστού που συναθριζόμεθα μέσα για να τελέσουμε τα επουράνια του μυστήρια, να προσευχηθούμε στο Θεό, να κλάψουμε στο Θεό, να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας, να κοινωνήσουμε το σώμα του και το αίμα του. Και ο Κύριος είπε, όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, καυγώ ημί εν το μέσο αυτών. Εκκλησία λοιπόν, η Πεντηκοστή γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Τότε οι χριστιανοί ήρχισαν να αποτελούν τους οπαδούς του Χριστού. Διώκει στην Αντιόχεια, δια πρώτη φορά λέγει, ονομάστησαν οι οπαδοί του Χριστού χριστιανοί. Έλεγε, εσύ είσαι χριστιανός, σήμαινε ότι είσαι οπαδός του Χριστού, αυτόν που εσταύρωσε. Αυτό όμως εσυγκρούεται με τα είδωλα τα οποία εμπίστευε ο κόσμος. Επίστευε η Ρώμη, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και δι' αυτό ενεφανίστησαν φωνείς, θηρία, Νέρονες, Μαξιμιλιανοί και οι λοιποί διώχτες. Οι τρεις πρώτοι αιώνες ονομάζονται αιώνες αίματος, μαρτυρίου. Ποιοι μαρτυρούσαν? Μαρτυρούσαν αυτοί που προσκυνούσαν τα είδωλα? Όχι. Μαρτυρούσαν αυτοί που προσκυνούσαν και αγαπούσαν τον Χριστό. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε κανείς, δεν χρειαζόταν να πράξει κάτι, είμαι μόνο να πει μία λέξη: είμαι χριστιανός. Αυτό και μόνο είχε ως συνέπεια φρικτά μαρτύρια, τα οποία η Εκκλησία μας διασώζει μέχρι σήμερα, μαρτύρια τα οποία ο νους του ανθρώπου δεν δύναται να συλλάβει. Οι χριστιανοί, δια να γλιτώσουν από τους διωγμούς, έκρυπταν, οι περισσότεροι έκρυπταν το όνομα του Χριστού. Δεν εφανέρωναν ότι είναι χριστιανοί, δι' αυτό ονομάζονταν και κρυπτοχριστιανοί. Αυτή τη στιγμή έχουμε και κρυπτοχριστιανούς στην Τουρκία. Όταν αλώθη η Κωνσταντινούπολης, πολλοί κόσμος που ήσαν χριστιανοί έμειναν μέσα σε αυτό το κράτος. Ευρίσκονται μέχρι σε αυτή τη στιγμή χιλιάδες κρυπτοχριστιανοί, οι οποίοι κάθε χρόνο την ημέρα του Πάσχα φεύγουν από τα βάθη της κόκκινης μηλιάς, είτε της Αγκύρας είτε των άλλων βαθέων τόπων όπου έχει αυτή η μεγάλη αυτοκρατορία, η οποία ονομαζόταν Βυζαντινή Αυτοκρατορία, και έρχονται εις το Πατριαρχείο. Είναι εντυμένοι Τούρκοι με τα φέσια, με τα φουστανέλες, με τα ό,τι έχουν. Έρχονται εις το Πατριαρχείο, μπαίνουν μέσα, εξομολογούνται, κοινωνούν, εκκλησιάζονται και φεύγουν για τον επόμενο χρόνο. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι κρυπτοχριστιανοί, οι οποίοι ζουν με τον Χριστό, αλλά βρίσκονται σε ένα καθεστώς το οποίο προσπαθούν πώς να επιζήσουν. Πηγαίνουμε στους διωγμούς. Οι διωγμοί τότε ήσαν εναντίον των χριστιανών. Οι περισσότεροι χριστιανοί εδιώκοντο και διαναδείξουν εις τους επομένους που θα περνούσαν από τον τόπο εκείνων,
εσχημάτιζαν ένα ψάρι χάμο και έγραφαν μέσα ηχθείς Ιησούς Χριστός. Ερχόμενοι εκείνοι οι οποίοι κατετρέχονται από τους διώχτες του χριστιανισμού έβλεπαν μέσα στην άμμον ένα ψάρι και έλεγαν από εδώ πέρασαν αδερφοί μας. Άλλοι οι οποίοι ήθελαν να αντισταθούν και να μαρτυρήσουν έλεγαν μόνον ότι είμαι χριστιανός και εκείνη τη στιγμή συνελαμβάνεται υπόκειτο εις φρικτά μαρτύρια και τέλος εις θάνατον μαρτυρικών. Δι' αυτό έχουμε και τους Αγίους μας, τους οποίους αγιογραφούμε στην Εκκλησία μας και στην Εκκλησία την οποία αγιογραφούμε και στις εικόνες, στις φορητές και ούτω καθεξής. Ένας από αυτούς τους χριστιανούς, ο οποίος δεν ήθελε να μείνει κρυπτοχριστιανός αλλά να φανερώσει το όνομά του, ήταν και ο Άγιος Γιώργιος, ο οποίος δεν τον ανάγκασε κανεί να πει ότι είναι χριστιανός. Όπως τώρα αυτή τη στιγμή μας λέγουν, όταν είσαι χριστιανός λέγει μέσα σου και τι σε ενδιαφέρει, λέει, αν θα σου γράψουν ότι είσαι χριστιανός ή όχι. Αυτό όμως δεν το σκέφτηκε ο Άγιος Γιώργιος. Δεν είπε καλά είμαι, χιλίαρχος είμαι, αξίωμαν έχω, στρατιωτικές τιμές έχω, πρώτο πρόσωπο είμαι στην αυτοκρατορία τη Ρωμαϊκή, τι με ενδιαφέρει εμένα, χριστιανός είμαι, έχω τον Χριστό μου μέσα μου και είμαι μια χαρά. Δεν το ήταν όμως έτσι. Άκουσε μια φωνή. Ποια είναι αυτή η φωνή που άκουσε? Η φωνή του Χριστού, ο οποίος είπε, όποιος με ομολογήσει στην γενεάν αυτήν την Μιχαλίδα και αμαρτωλών, ομολογήσω αυτόν και εγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Και είπε ο Άγιος Γιώργιος, Χριστέ μου, θα με ομολογήσεις κοντά σου. Και εκεί που ο διώχτης έπαιρνε σκέψεις πώς να κυνηγήσει τους χριστιανούς, σηκώνει το ανάστημα του Άγιος Γιώργιος και λέγει, είμαι χριστιανός. Αυτό ήταν, δεν είπε τίποτε άλλο. Τα μαρτύρια του Αγίου Γεωργίου τα γνωρίζουμε, είναι τόσο φρικτά, τα ακούμε κάθε χρόνο όταν έχουμε τη γιορτή του από το Θείο Κήρυγμα, και έτσι έχουμε ένα πράγμα. Εάν ο Άγιος Γεώργιος δεν ομολογούσε τον Χριστό, θα ήταν ένας απλός χριστιανός αλλά όχι Άγιος. Εκείνος προτίμησε να είναι Άγιος και ας υποστεί όλα τα μαρτύρια παρά να είναι ένας απλός χριστιανός. Και εμείς αυτή τη στιγμή, αδερφοί μου, δεν θα προτιμήσουμε να είμεθα χριστιανοί αλλά να υποστούμε ό,τι υποστούμε, αλλά να ομολογήσουμε τον Χριστό μας στην γενεάν αυτή λέγει την Μιχαλίδα και αμαρτωλών. Μιχαλής τι σημαίνει? Την οποία είπε ο Χριστός για τη γενεάν αυτή. Μιχαλής είναι η γυναίκα η οποία εγκαταλείπει τον άντρα της και πηγαίνει με ένα ξένον άντρα. Αυτή ονομάζεται Μιχαλίδα. Μιχαλής γενεά είναι αυτή η οποία εγκατέλειψε τον νηφίο Χριστό και πήγε με τον Αντίχριστο. Γι' αυτό την ονόμασε ο Θεός Μιχαλίδα και αμαρτωλό. Προσέξετε, λέγει, να με ομολογήσετε σε αυτήν τη γενεά. Μην κλείσετε το στόμα σας και να είστε ήσυχοι ότι θα σας ομολογήσω κι εγώ την ώρα που θα κρίνω τον κόσμο. Γι' αυτό, αδερφοί μου, εμείς θα φύγουμε και δεν θα οπισθοχωρήσουμε με τίποτε. Θα φύγουμε από το σπίτι μας, θα πάμε στην συγκέντρωση αυτήν η οποία θα γίνει και θα πούμε αυτό το οποίο πιστεύουμε. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένας διωγμός νέος. Επήγαινε ο κύριος αυτός, ο οποίος κάθεται πάνω στην έδρα και διατάζει τους άλλους από κάτω, συντονίζει τους άλλους, και σήκωσε την εικόνα του Χριστού που ήταν απάνω από την κεφαλή του. Του έφταιγε, βέβαια, τον εζάλιζε, δεν τον άφησε ήσυχο. Λέει, γιατί να ζαλίζομαι, λέει, αφού τον έχω από πάνω μου, τον έπιανε πονοκέφαλος. Πήγαινε και τον εσήκωσε. Και έτσι το κοινοβούλιο, αυτό που αποτελεί το έθνος, επήγε και έδιωξε τον Χριστό από μέσα. Και τι κόπτεται? Κόπτεται να κάνει τσαμί τους Τούρκους. Κόπτεται. Θα πάει να δώσει πόσα στρέμματα, 150 στρέμματα τόσα, για να κάνει τσαμί των Τούρκων. Τον Χριστό όμως τον έδιωξε. Ας πάει σε ένα κοινοβούλιο κάτω
εις τους αραπάδες, να δούμε αν υπάρχει ο Χριστός εκεί. Εμείς θέλουμε να τους κάνουμε τσαμί. Πολύ ωραία, να τους κάνουμε τσαμί. Αυτοί μας αφήνουν να κάνουμε ορθόδοξη εκκλησία εκεί. Ούτε να μας δουν δεν μπορούν. Ούτε να μας ακούσουν δεν μπορούν. Θέλουμε να δίδουμε, αλλά όχι να παίρνουμε. Αυτά λέγουν εκείνοι που μας κυβερνούν. Δεν είναι όμως έτσι. Ως εδώ, θα βρεθούμε και την ερχόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, θα υπενθυμίσουμε πάλι δια την 21. Αλλά το λέμε από τώρα, να έχουμε τους δικούς μας έτοιμους, δια να φτάσουμε σε εκείνη την διαμαρτυρία, να διαμαρτυρηθούμε ότι τούτο το οποίο ζητείτε Κύριε να μας κάνετε δεν το αποδεχόμεθα, δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Εμείς που σας εψηφίσαμε θέλουμε τούτο να μην γίνει. Οπότε αυτοί βλέποντες τον ξεσηκωμό του κόσμου θα σκεφτούν πολύ αν θα δώσουν την κάρτα αυτή. Διότι αν θα δώσουν την κάρτα αυτήν, τα πράγματα θα είναι χειρότερα, αδερφοί μου, και πιο χειρότερα. Βεβαίως από όσα γνωρίζω και από όσα διαβάζω, και ήθελα να σας διάβαζα αυτόν τον Κλίντον, ο οποίος είναι και η πηγή της ραδιοργίας πάνω στον κόσμο, η πηγή της πονηρίας πάνω στον κόσμο, η πηγή της κακίας πάνω στον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλο πιο κακό πλάσμα. Και ηρωνεύεται τους πάντες και τα πάντα, και εκείνη που έχει μαζί του και τη μεταφέρει πάνω κάτω. Την ξέβρεται και αυτή, να μην την αναφέρομαι. Αυτή είναι άλλο όργανο της κολάσεως. Άλλο όργανο της κολάσεως. Αυτά τα πλάσματα είναι αυτά τα οποία είναι αντιπρόσωποι του Αντιχρίστου. Τα θηρία τα οποία έστειλε ο Αντίχριστος για να προετοιμάσει τον κόσμο. Δια των ερχομών του. Θα έρθει λέγει, αλλά για να έρθω πρέπει να κυβερνώ τον κόσμο με ένα κουτάκι που θα κρατά στο χέρι. Αυτό το κρατούσε ο Κλίντον παρακαλώ και το ανέμιζε από εκεί και από εδώ. Σαν μικρή σημεούλα λέγει της Αμερικής, ένα κουτάκι και έλεγε αυτό, με αυτό θα σας δώσω έλεγε. Θέλετε, δεν θέλετε θα το πάρετε. Θα θυμούμαι ότι μας είχαν μέσα στις φυλακές οι Άγγλοι. Μας είχαν μέσα στις φυλακές και υπέστημαν εκείνα τα βάσανα των φυλακών επί 3 ολόκληρα χρόνια. Ποτέ δεν νικούσαμε το όνομά μας. Έναν αριθμό. Εμένα μου είχαν τον αριθμό 3, 5, 8 και φώναζε να έρθει στο γραφείο, να έρθει στην ανάκριση, να έρθει εδώ, να έρθει εκεί. Όνομα ποτέ. 3, 5, 8. Έτσι θα μας έχουν αυτοί. Αύριο δεν θα έχουμε όνομα. Θα έχεις έναν κωδικό αριθμό. Λεγόμενος κωδικός αριθμός. Θα τα μαζέψουν όλα και θα σου δώσουν έναν αριθμό και θα περπατάς στον δρόμο όπως το σκυλί. Όπως το σκυλί που έχει ένα νούμερο πάνω του και εκείνος που το έχει ξέρει ότι αυτό το νούμερο είναι δικό μου. Είναι δικό μου το σκυλί λέει. Δηλαδή μας φέρνουν και μας κάνουν ζώα. Είναι φρικτότατο που θα διαβάσουμε το επόμενο και στην επόμενη συνάντηση. Θα διαβάσουμε όλα αυτά και να μας αξιώσει ο Θεός να μείνουμε κοντά Του πιστοί άχρη θανάτου.